com. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί στο αφιέρωμα που έχουμε προετοιμάσει για σήμερα. Ένα αφιέρωμα που σίγουρα όλους μας πολύ θα μας συγκινήσει. Έγραψαν άλλοι καλύτεροι, πολλά και καλύτερα για τον μακαρίστο γέροντα Μητροπολίτη πρώην Πυραιός Καλλίνικο. Το να χαράξεις λίγες γραμμές δεν μπορεί να προσθέσει κάτι περισσότερο στη μνήμη του. Αλλά είναι μια έντονη ανάγκη που μας κάνει να γράφουμε, να μην φανούμε επιλύσμονες της ευεργεσίας. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα κείμενο αξιώσεων, αλλά για μια προσωπική κατάθεση σαν εξομολόγηση. Τον μακαρίστο γέροντα τον γνώρισα το 1990 για πρώτη φορά σε εκείνο το πρώτο για εμένα συνέδριο για τα στελέχη και τους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είχα μόλις λίγο νωρίτερα γίνει και εγώ ένας τέτοιος συνεργάτης, μαθητής ακόμα στο Λύκειο. Βρέθηκα στον Πειραιά, φτάνοντας με τα πόδια στο κτίριο του σταθμού χωρίς να ξέρω κανέναν. Συνάντησα έναν ιερέα που με ξενάγησε στους χώρους του σταθμού και φεύγοντας του ζήτησα να κάνω μια εκπομπή για τα Ιεροσόλυμα. Ο ιερέας αυτός ήταν ο πατήρ Ιγνάτιος και αμέσως με χαρά μου πρότεινε με ποιον θα μπορούσα να συνεργαστώ. Λίγες μέρες αργότερα ξεκίνησα να μιλάω για τα Ιεροσόλυμα ως ο μικρότερος σε ηλικία παραγωγός του ραδιοφώνου. Ακολούθησε η πρόσκληση για το μεγάλο συνέδριο του ραδιοφωνικού σταθμού που θα γινόταν στις κατασκηνώσεις απέναντι από το μοναστήρι στο Καπανδρίτη. Άγνωστα σε μένα και τα δύο, κατασκηνώσεις και μοναστήρι. Δεν ήξερα ούτε που βρίσκονται, αλλά ευτυχώς βρέθηκε η λύση. Ένα πούλμαν με συνεργάτες από τον Πειραιά που σταμάτησε στην Εθνική Οδό. Μετέφερε και μένα στο συνέδριο. Τότε γνώρισα τον Σεβασμιότατο και το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσοπηγής που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Για πολύ καιρό έτσι θα τον αποκαλούσα, Σεβασμιότατο. Μα ο ίδιος κάποια στιγμή μου ζήτησε να τον λέω κι εγώ, όπως όλοι όσοι ήταν κοντά του, γέροντα. Μου φάνηκε παράξενο, αλλά το συνήθισα τελικά. Πόσες φορές από τότε μέχρι και το μεσημέρι της καθαράς Τρίτης του 2020 τον είδα και τον φώναξα έτσι. Δεν μπορώ να γράψω ούτε για το έργο του, ούτε για την προσφορά του. Ακούστηκαν πολλά άλλωστε. Δεν μπορώ όμως να μην γράψω για τους καρπούς του έργου του έτσι όπως εγώ τους έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Αν και επίσκοπος, ήταν απλώς και καταδεκτικός. Έτσι τον θυμάμαι από την πρώτη φορά. Φυσικά εγώ τον γνώρισα έξω από το αυστηρό πλαίσιο της Μητροπόλεως και τις διοικητικές και άλλες αγωνίες του. Τον ζούσα κυρίως ως γέροντα της μονής που ίδρυσε και αγάπησε. Ως γέροντα των πατέρων που ήταν κοντά του. Θυμάμαι αμέτρητες φορές στην τράπεζα της μονής όταν μας ρωτούσε όλους τι είχαμε συγκρατήσει από το ανάγνωσμα, ακόμα και εμάς τους λαϊκούς. Απόδειπνα στη μικρή εκκλησία της Παναγίας. Εξομολόγηση και πνευματική καθοδήγηση. Διηγήσεις από το παρελθόν, αναλύσεις διαφόρων θεμάτων, περίπατη στους κήπους, ώρες σιωπής. Ακολουθίες στο μοναστήρι, εκπομπές στο ραδιόφωνο, συζητήσεις με τους πατέρες και ο γέροντας κάθε μέρα εκεί, να επιστρέφει στη βάση του και στους προσωπικούς κόπους και οραματισμούς του. Δεν έλειψε ποτέ, παρά μονάχα στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια, μετά την παρέτησή του από την θέση του Μητροπολίτου, όταν η υγεία του είχε επιδεινωθεί και το μοναστήρι με τα πολλά του σκαλοπάτια δεν προσφερόταν με την ίδια ευκολία για εκείνον, όπως παλαιότερα που ήταν νεότερος. Μία αξιοσημείωτη πτυχή της ζωής του ήταν η εξομολόγηση. Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι να εξομολογεί πολύ κόσμο, δεκάδες λαϊκούς που έρχονταν για δεκαετίες κοντά του. Ακόμα και στα τελευταία χρόνια εξομολογούσε τα λιγοστά πνευματικά του παιδιά που είχαν παραμείνει δίπλα του. Παράδοξο, αλλά όσες φορές τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε ζητήσει εξομολόγηση, ποτέ δεν μας είχε αποτρέψει λόγω του δικού του δύσκολου προγράμματος, της κούρασης ή της κλονισμένης υγείας του. Και πάντα είχε κάτι να πει για να μας στηρίξει και να μας δώσει κουράγιο για να μην χάσουμε την επαφή με τον Χριστό. Ξέχαστα θα μου μείνουν για πάντα τα δύο ταξίδια που κάναμε μαζί στην Αγία Γη.
Το 1995 ταξίδεψα μαζί του στην πολυήμερη εκδρομή που κατέτος διοργάνωνε με τη Μητρόπολη Πειραιός και συνόδευε ο ίδιος, όπου μου ζήτησε να μιλήσω κι εγώ στη μεγάλη ομάδα των 150 προσκυνητών για τα μέρη που επισκεπτόμασταν. Ομολογώ πως ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι και δεν το επανέλαβα με το γέροντα άλλη φορά μέχρι το Μάιο του 2015. Με παρακάλεσε τότε να προετοιμάσω ένα σύντομο ταξίδι στην Αγία Γη που την είχε αγαπήσει. Ήθελε να την επισκεφθεί για τελευταία φορά πριν φύγει από αυτή τη ζωή. Λίγες μέρες μοναδικές. Με το γέροντα στο καροτσάκι, δίπλα του τον ακούραστο πατέρα Ιγνάτιο, Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον πατέρα Καλίνικο, διάκονο τότε, να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος των λεπτών χειρισμών, ώστε να μπορεί να φτάσει σχεδόν παντού το καροτσάκι, πήγαμε τελικά σχεδόν παντού και κάναμε όλοι μας, 7 άτομα συνολικά, ένα αλλιώτικο και αλυσμόνητο προσκύνημα. Ο γέροντας με συγκίνηση θυμόταν και μας έλεγε απίστευτες λεπτομέρειες από όλες τις προηγούμενες επισκέψεις του. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν συμφωνούσαμε πάντα με τον γέροντα για πολλά θέματα, αλλά δεν με είχε αποπάρει ποτέ. Πολύ μικρός και πολύ άπειρος εγώ για να έχω άποψη, αλλά τελικά πολύ μεγάλος και σαφώς εμπειρότερος εκείνος για να με αφήνει να την εκφράζω και να την υποστηρίζω, χωρίς να θέλει να μου αλλάξει τη δική μου θέση υποχρεωτικά. Πολλές φορές τα λόγια του με προβλημάτιζαν. Ίσως για τους περισσότερους να ήταν ένας αυστηρός Μητροπολίτης. Για μένα όμως ήταν ο γέροντας, που τον έζησα δίπλα στα πνευματικά του παιδιά στο μοναστήρι του. Και είμαι σίγουρος πως ήταν εντελώς διαφορετικός στο πλαίσιο αυτό. Όπως και οι πατέρες που βρέθηκαν δίπλα του, ο καθένας με τις αρετές και τα χαρίσματά του. Έφτασαν μάλιστα τα δικά του παιδιά να στολίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, οι Μητροπολίτες πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, Δημητριάδος Ιγνάτιος, Σάμου Ευσέβιος, ο πατήρ Νεκτάριος, Μητροπολίτης Χονγκόνγκ, η συνοδεία του πατρός Αρσενίου στο Άγιον Όρος, ο πατήρ Δαμασκηνός, ηγούμενος στον προφητηλία της Σαντορίνης και τόσοι άλλοι που θα χρειαζόταν πολλές ακόμα γραμμές για να τους αναφέρω. Και φυσικά οι τελευταίοι πατέρες της Μονής, ο πατήρ Χριστοφόρος, ο πατήρ Πολύκαρπος, ο πατήρ Νικόδημος και κυρίως ο νυν ηγούμενος της Μονής, της Παναγίας Χρυσοπηγής, ο πατήρ Εφρέμ, με το σπουδαίο έργο του στην Ελλάδα και το εξαιρετικό έργο στην Ουγκάντα της Αφρικής. Καρποί από το δέντρο του μακαριστού γέροντα όλοι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ερμηνεύσω το έργο και την προσωπικότητά του. Όμως αναμφισβήτητα, μια από τις πρωτοπόρες ιδέες του ήταν η δημιουργία του πρώτου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού της πατρίδος μας. Ο γέροντας, που δεν ήξερε και πολλά από τη σύγχρονη τεχνολογία, αγκάλιασε τότε την ιδέα του πατρός Ιγνατίου και την στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και φυσικά με την ευχή του. Σύντομα έμαθε και ο ίδιος να κάνει εκπομπές. Δεν σταμάτησε ποτέ να ακούει και να μας συμβουλεύει, αλλά και να επεμβαίνει για να διορθώνει καταστάσεις με τον άμεσο και έντονο συχνά τρόπο του. Πίστευε στη δύναμη αυτού του μέσου. Η επιθυμία του ήταν να κάνουμε το ραδιόφωνο ένα νέο παγκόσμιο άμβονα για την Ορθοδοξία, να μιλάει για Χριστό και Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω το τηλεφώνημά του σε όσα είχαμε κουβεντιάσει πολύ πριν βρεθώ εδώ στο ραδιόφωνο. «Όλα αυτά που λες πολύ ωραία είναι και είμαι σύμφωνος», είπε, «αλλά να έρθεις κοντά μου και να το κάνεις πράξη, όχι μόνο θεωρίες». Έτσι, με την ευχή του, εγώ που δεν είχα καμία σχέση με τον Πειραιά, βρέθηκα πλέον κοντά του, στο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε ήμουν απλώς εθελοντής παραγωγός, αλλά συνδεδεμένος με το γέροντα, τη Μονή και τους πατέρες. Κάναμε πολλές κουβέντες και σε σύντομο διάστημα, το 2004, παρουσιάσαμε τη νέα ταυτότητα του σταθμού. Η Πειραϊκή Εκκλησία, από τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, έγινε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είχε και πάλι, όπως και πιο παλιά, την επιθυμία ο γέροντας να απευθύνει λόγο αληθείας στους ακροατές. Και έτσι κάθε Κυριακή μεσημέρι δεχόταν να απαντάει στις ερωτήσεις που έθεταν όλη την εβδομάδα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάντοτε έκλεινε τις ωραίες αυτές εκπομπές με μια κουβέντα ευχή για τη μέλουσα ζωή, για την αιωνιότητα, την επιμονή και την πίστη που θα πρέπει να έχουμε στην παρούσα ζωή. Όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από εν ενεργεία Μητροπολίτης Πειραιός, αποσύρθηκε και δεν επενέβη ποτέ και για κανένα λόγο στο ραδιόφωνο.
Συνέχισε μόνο η ανησυχία να συγγράφει όπως έκανε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ισοβίως θα ευγνωμονώ το γέροντα και τους πατέρες της μονής που του πρότειναν να αναπαυθεί στο θεοτοκοσκέπαστο χώμα της η μικρή ζωή μου, που την κάλεσε ο Κύριος κοντά του μόλις 107 ημέρες μετά τη γέννησή της. Στη στολισμένη μονή της Παναγιάς μας, κυδέψαμε το τρίτο μας παιδί, παραμονή της πανηγύρεως. Έτσι, διατηρήθηκε η τελευταία της ανάμνηση ως πανηγύρι και συνάμα ευεργέτημα για εμάς, που μείναμε με την ελπίδα της εκ νέου ανταμώσεως στο μέλλον. Με την κοίμηση του γέροντα, πολλοί μίλησαν για το έργο του ως Μητροπολίτη. Ακούστηκαν πολλά λόγια από ανθρώπους που τον γνώρισαν περισσότερο ή λιγότερο. Δεν ακούστηκε ωστόσο πως υπήρξαν και στιγμές που τον πολέμησαν και τον κατηγόρησαν. Τα χρόνια παρήλθαν και ο Κύριος, τον οποίο υπηρέτησε για όλη του τη ζωή, τον κάλεσε στην αιωνιότητα. Τις τελευταίες μέρες νοσηλεύτηκε και πριν την είσοδό του στην εντατική είχε πλήρη διάβγεια και συνομίλησε με πολλούς. Εκείνες τις ημέρες και λίγο πριν, σαν να γνώριζε την επικείμενη μετάσταση στους ουρανούς, κατάφερε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με όσους ανθρωπίνως υπήρξαν διαφορές και εντάσεις, αδικίες και κατηγορίες. Μεταλαμβάνοντας καθημερινά στο νοσοκομείο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, με τις ευχές της Εκκλησίας μας και το Ιερό Ευχέλαιο, ακολούθησαν λίγες ακόμα μέρες την εντατική. Εκεί τον είδα για τελευταία φορά, 30 χρόνια μετά την πρώτη μας συνάντηση. Έσκυψα, του φίλησα το χέρι για να πάρω για τελευταία φορά την ευχή του, του ψιθύρισα το όνομά μου, ανοιγόκλεισε τα μάτια του και βγήκα από το θάλαμο. Δεν ξέρω αν με κατάλαβε, αλλά ήταν ίσως το πιο έντονο στιγμιότυπο που εντυπώθηκε για πάντα μέσα μου. Λίγες μόλις μέρες μετά, έριχνα λίγο χώμα πάνω στη σωρό του, στον τάφο, πίσω από το καμπαναριό της μονής της Παναγίας Χρυσοπηγής, στο χώρο που ο ίδιος είχε υποδείξει πως ήθελε να ταφεί. Από εκεί, οι καμπάνες της μονής θα τον συνοδεύουν για πάντα και εκείνος από τον ουρανό θα βλέπει και θα ευλογεί. Συγχωρέστε μου το προσωπικό τόνο. Εύχομαι και ο γέροντας να με είχε συγχωρέσει που τα τελευταία χρόνια εγώ, ο ευεργετηθής, δεν ήμουν ιδιαίτερα δίπλα του. Μάλλον υπήρξα τελικά πίθος τετριμένος. Γέροντα, αιωνία σου η μνήμη και να έχουμε όλη την ευχή σου. Κείμενο αυτό με τίτλο «Ο Γέροντας» δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία» το Μάιο του 2020 σε ένα τεύχος αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Στη μνήμη του κάνουμε και εμείς σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα. Ένα από τα έργα που ο ίδιος στήριξε, αγάπησε, λάτρεψε θα λέγαμε, αναμφισβήτητα είναι το ραδιόφωνο που βρισκόμαστε τώρα, αυτό που ακούμε όλοι μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και αξίζει εδώ να ακούσουμε τι είχε πει ο μακαριστός γέροντας λίγα χρόνια πριν για αυτό το έργο που ήταν έργο ζωής για εκείνον. Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος ευλόγησε αυτήν την προσπάθεια που ήταν αγωνία μου και είναι καρπός του πόθου μου για τον ευαγγελισμό του λαού μας. Από τη στιγμή που έκανα Μητροπολίτης Πειραιός, ο σκύρος σκοπός μου έθεσα τον ευαγγελισμό του λαού μας. Με απασχολούσε πάρα πολύ η ανθρώπινη ψυχή, η κατάσταση κοινωνίας μας, το που παρεφάμε και που πηγαίναμε. Πίστης μου και πεποίθησής μου είναι ότι μόνο κοντά στο Χριστό και υπό την καθοδήγηση του Χριστού υπάρχει ανωτερότητα στη ζωή. Υπάρχει πρόοδος, αγάπη, υπάρχει ευημερία. Χωρίς Χριστό είναι σκοτάδι και απελπισία. Προσπάθησα από την αρχή να κηρύξω
και να πυκνώσω την διάδοση του Λόγου του Θεού. Όμως ήθελα η φωνή του Ευαγγελίου να φτάσει και εκεί που είναι δύσκολο και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πήγαιναν στην Εκκλησία, σε αδιαφόρους ανθρώπους. Γι' αυτό σκέφτηκα μαζί με τους συνεργάτες μου από την αρχή τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού, ώστε να μπορούμε να διαδίδουμε το φως του Ευαγγελίου και μέσα στα ανθρώπινα σπίτια. Αρχίσαμε δειλά-δειλά. Η Μητρόπολη Πειραιώς δεν είχε ποτέ λεφτά. Τη βρήκα σχεδόν απένταρη. Η αγάπη του κόσμου με βοήθησε. Ξεκινήσαμε με ένα μπομπό μικρής εμβελίας. Δειλά-δειλά τα αποτελέσματα ήταν πολύ ευχάριστα. Ο κόσμος ανταπεκρίθηκε. Άκουγε με ευχαρίστηση. Τα μηνύματα που ήρκοντο ήταν ενθαρρυντικά. Και ο Θεός έδωσε να αποκτήσουμε μετά πολύ καλά μηχανήματα, να έχουμε εμβέλεια πολύ μεγάλη και να μιλάμε σε χιλιάδες ανθρώπους. Κύριος βοηθός μου από την πρώτη αρχή ήταν το παιδί μου, ο σημερινός Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Ήταν ο βασικός βοηθός μου και συνεργάτης μου. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Είχαμε πολλές πικρίες. Καταρχήν δεν διέθετε ποτέ η Μητρόπολης χρήματα για να πληρώνει προσωπικό. Οι πρώτοι συνεργάτες ήταν εθελοντές. Τα πρώτα παιδιά τα οποία επεστράτευσαν ήταν όλοι εθελοντές. Και οι πρώτοι συνεργάτες ήταν εθελοντές. Αλλά ποτέ δεν δώσαμε χρήματα για εκπομπές. Πάντα επιστρατεύαμε εργάτες του Λόγου, εργάτες του Πνεύματος και μας βοήθησαν. Έχουμε άπειρες μαρτυρίες ότι εισήλθε το ραδιόφωνο σας στα ανθρώπινα σπίτια και έσωσε σε ανθρώπους. Ίνωσε ανθρώπινα. Ίνωσε διαλυμένες οικογένειες. Οδήγησε ανθρώπους στο Χριστό και στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Παρηγόρησε και συνέχισε να παρηγορεί. Και τώρα μετά από 30 χρόνια δοξάζω τον Θεό για αυτή του την ευεργεσία. Είναι έργο πολλής προσευχής και πολλής αγωνίας. Ο Θεός το ευλόγησε. Δοξάζω τον Θεό που ο διάδοχος μου συνεχίζει το έργο μου και περιβάλλει με αγάπη το σταθμό και έτσι παρέχεται ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πονεμένοι, είναι στο κρεβάτι του πόνου, να ακούν λόγω Θεού και να παρηγορούνται. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι μέχρι τη στιγμή αυτή ο ραδιοφωνικός σταθμός κάνει το έργο του και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Δοξάζω τον Θεό για όλα αυτά και προσεύχομαι ο Λόγος του Θεού που εκπέμπεται από το σταθμό μας να διεδύει στις ανθρώπινες ψυχές, να φωτίζει, να εξεγνίζει, να εξανθρωπίζει, να εξημερώνει, να οδηγεί ανθρώπους στον δρόμο το σωστό και να βοηθήσει ώστε η κοινωνία μας να βρει καλύτερο δρόμο, να λάμψει η αλήθεια του Ευαγγελίου και οι ανθρώπινες ψυχές πλησίων του Χριστού να βρουν την ολοκλήρωσή τους, την παρηγοριά, την θέωση και την σωτηρία. Έχω άπειρες περιπτώσεις. Ήρχονται άνθρωποι που με ευγνωμονούσαν διότι άκουσαν Λόγο Θεού διαμέσου της Πειραιακής Εκκλησίας. Πολλές είναι οι περιπτώσεις. Μίλαζα αντίδρομη μια φορά στην Αγία Τριάδα μετά από Θεία Λειτουργία Μητροπολίτησων με μοιάζει μια κυρία 50 ετών. Μου λέει, σεβασμιότε, μου σώσα την οικογένειά μου. Προχωρούσα σε διάλυση και είχαμε
κάνει έτσι διαζυγή με τον άντρα μου. Άκουσα το σταθμό σας. Ενώθηκα τώρα με τον άντρα μου. Αγαπάω τα παιδιά μου και σώθηκε η οικογένειά μου. Είμαι από την πολιτεία Κολιάτσου, το θυμάμαι. Σας ευγνωμονώ και δοξάζω τον Θεό που εκάματε την Κυριακή Εκκλησία να φωτίζει και να διασώζει. Αυτές είναι άπειρες περιπτώσεις που μου έχουν τα χρόνια αυτά παρουσιαστεί. Μου έχουν τηλεφωνήσει, μου έχουν μιλήσει ήδη προσωπικά, με έχουν βρει και δοξάζω τον Θεό που το έργο αυτό που ήταν πολύ δύσκολο και πετούσε θυσίες και διέταξα κινδύνους γιατί δεν είχα καμία βοήθεια ούτε ποτέ από την Εκκλησία, την επίσημη, ούτε ποτέ από το κράτος. Απολύτως, απολύτως καμία βοήθεια. Ξεκινήσαμε με τον οβολό του πιστού από το Παγκάρι και κατορθώσαμε να φτιάξουμε τον σταθμό αυτό που αποτελεί την δόξα της Εκκλησίας και είναι ο πρώτος σταθμός. Μετά από ένα χρόνο η Ιερά Σύνοδος έφτιαξε τον σταθμό. Αφού προηγουμένως πολλοί με κατηγορούσαν, μετά με μιμήθησαν. Στη ζωή μου υπήρξε εργάτης του Βαγγελίου από τα νεανικά μου χρόνια. Εγνώριζα ότι το πιο σωτήριον έργο είναι η διάδοση του Λόγου του Θεού. Δεν είχα τέτοιο φόβο. Είχα αγωνία να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Αφιερώσα τη ζωή μου από τα νιάτα μου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ως λαϊκός και ως αρχιμανδρίτης και ως Μητροπολίτης ολόκληρη τη ζωή μου υπήρξα ιεροκήρυξη και εργάτης του Ευαγγελίου. Επίστευα ότι τα αρτιανά κύματα μπορούν να γίνουν άμβονας μεταφοράς του Λόγου του Θεού και να εισέλθουν εκεί που δεν εισέρχεται ο Λόγος του Ιεροκήρυκος. Απλούστατα υπήρχαν οικονομικά εμπόδια. Αυτά υπερπηδήθησαν και ο Θεός έδωσε και έγινε το θαύμα πραγματικό της. Και θέλω να σημειώσω ότι αυτό που επρόσεξε από την πρώτη στιγμή είναι η ποιότης. Με ανησυχούσε το μήνυμα που έδινε και αγρυπνούσα έναν γνήσιο ορθόδοξο φωνή Χριστού, χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς καμπανεβάσματα, χωρίς εκκοσμικέσεις. Πρόσεξα πάρα πολύ τη μουσική να είναι παρηγορητική, να απαλύνει, να φωτίζει και να μην έχει ποτέ μέσα κάτι κοσμικό το οποίο μπορεί να σκανδαλίσει. Επρόσεξα πολύ τις εκπομπές. Αχρυπνούσα ο ίδιος και επενέβαινα ανά πάσα στιγμή. Χριστός εσταυρωμένος. Χριστός αναστημένος εκ νεκρών. Χριστός σωτήρ του κόσμου. Αυτό το μήνυμα του σταθμού, αυτό το έθιξε το αρχή και με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι αυτό συνεχίζεται και μετά από 30 χρόνια. Τα εγγένεια δεν έγιναν την πρώτη μέρα. Αργήσαμε πρώτα σιγά σιγά να κάνουμε πειράματα. Μετά από αρκετούς μήνες κάναμε επίσημα εγγένεια. Σημασία έχει ότι η αγωνία και η κόπη τους ευλόγησε ο Θεός. Πέρασα μία τριακονταετία με αγώνες και προσπάθειες και με προσφορά. Το θαύμα είναι ότι συνέχισε ο σταθμός παρά τα εμπόδια, συνέχισε να εκπέμπει. Ήρθε μία φορά ο εισαγγελεύς, κατέλαβε, πήγε στον Ημιτό και μου πήρε τα μηχανήματα. Έχω τέτοια περάσει πολλά. Ο Θεός βοήθησε όμως και ο σταθμός συνέχισε. Δεν είχα πολιτική βοήθεια ποτέ από κανέναν. Ξεκίνησα με μοναδική άδεια ένα σημείωμα που μου έδωσε ο τότε πρόεδρος, ο τότε υπουργός προεδρίας, ο Μαγαλίτης ο Έβερτ. Πολλές δυσκολίες, πολλές αντικσότητες, όμως το θάμα του Θεού συνεχίστηκε. Ο σταθμός μετέτρεψε και μεταδίδει. Η εμβέλειά του μεγάλωνε περισσότερο και η ωφέλεια που παρήγγειλε στον κόσμο ήταν περισσή. Η χάρη του Θεού τον ευλόγησε και τον ευλογεί. Και ευχαριστώ και τώρα και τον
διάδοχό μου που συνεχίζει το έργο μου και όλους τους συνεργάτες που συνεχίζουν με αυταπάνηση αυτό το έργο που σώζει ψυχές. Και εύχομαι να συνεχιστεί χωρίς εμπόδια, να συνεχιστεί σαν φάρος που θα φωτίζει, σαν γνησία φωνή του Κυρίου που εξεγνίζει και αγιάζει, να συνεχιστεί να παρηγορεί καρδιές, να σώζει ανθρώπους, να οδηγεί μετάνοια και να οδηγεί ανθρώπους στη Βασιλεία του Ανών. Αυτή είναι ευχή μου, αυτός είναι ο πόθος μου, αυτός είναι ο καημός μου. Με τον μακαριστό γέροντα Μητροπολίτη πρώην Πυριός, κύριο Καλίνικο, σε όσα είχε πει για την ίδρυση και τη δημιουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού πριν από λίγα χρόνια. Και θα ακούσουμε ένα άλλο ιστορικό ηχητικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τη στιγμή που ο μακαριστός γέροντας επισκέπτεται το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Εκεί, στην αίθουσα του θρόνου, γίνεται δεκτός από τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριο Θεόφιλο. Και το Πατριαρχείο, τιμώντας το έργο και την προσφορά αλλά και την αγάπη του γέροντα για τα Πανάγια προσκυνήματα, εκείνη την ημέρα τον παρασημοφόρησε. Ας ακούσουμε αυτό το ηχητικό στιγμιότυπο από τις 13 Μαΐου 2015 κατά το τελευταίο ταξίδι που πραγματοποίησε ο μακαριστός γέροντας στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Ήταν επιτυχική επιθυμία μου πριν πεθάνω να προσκύνησε πάει τα Αγία. Από Πανάγια θα έρθω σε αξία. Έχω έρθει εδώ βέβαια 20 φορές πως έρθω. Βέβαια, μάτσα, σε θυμούμε. Τώρα είσαι θυμούμε όταν είμαι στην Κανά. Ναι, και βέβαια σε θυμούμε. Μάλιστα. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευαρέστειά μας με την εκτίμησή μας προς το έργο το οποίο έχετε προσφέρει. Όχι μόνο στην Ιεραρχική Εκκλησία και όχι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά γενικότερα στην Εκκλησία. Και το λέω αυτό διότι δημιουργήσατε το περιοδικό αυτό, την Ιεραρχική Εκκλησία, το οποίο πράγματι είναι ένα μοναδικό περιοδικό, το οποίο και εμάς μας ενέπνευσε να εκδώσουμε το Φως Χριστού στα αραβικά. Και βέβαια δεν έχουμε εμβέλεια την δική σας, γιατί εμείς δεν έχουμε την κατάλληλη οργάνωση και το κατάλληλο δυναμικό. Αλλά αυτό όμως μας βοήθησε πάρα πολύ, δεν το αναγκαστήσατε, μας ενέπνευσε ούτως ώστε να μεταφέρουμε, να διαδώσουμε τον πατερικό λόγο και βλέπουμε ότι το περιοδικό αυτό είναι ένα περιοδικό που πιο πραγματικά διαφέρει από όλα τα άλλα ουσιαστικά περιοδικά. Διότι αναφέρεται εκεί ο πατερικός λόγος, η θεολογία της Εκκλησίας μας και οι πάντες προστρέφουν και πράγματι φωτίζονται με τα νόματα της παραδόσεώς μας και της Εκκλησίας μας. Και γενικότερα για το έργο σας το οποίο έχετε τελέσει το δημοτικό και το θεολογικό, θέλουμε να σας τιμήσουμε εις αναγνώριση των υπηρεσιών σας και εις αναγνώριση της προσφοράς σας ως πολιού, όχι γυρεού ιεράρχου της Εκκλησίας, ούτως ώστε ο Πανάγιος Τάφος να σας ενδυναμώνει, να σας ενισχύει με το φως της Αναστάσεως και να σας δίνει υγεία και μακροημέρωση. Διότι και από αυτής της
Α, ωραία. Πολύ ωραία, ωραία. Διότι και από αυτές τις τοπιές, νομίζω, έχετε να προσφέρετε πολλά. Να πω δύο λόγια. Ναι, να σας δώσω ένα. Θα διαβάσουμε το δίπλωμα. Ναι, βάλτε. Θεόφιλος ο Τρίτος Πατριάρχης της Αγίας Πόλης Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, αναγορεύουμε τον Ιερότατο Μητροπολίτη πρώην του Ιερός κύριο Καλύμπο, ανώτερον ταξιάρχη του Τάγματος των Ορθόδοξων Σταυροπόδων του Παναγίου Τάγου, και απονέμουμε αυτόν τον οικείων σταυρών, χρυσού σταυρών με τα στέματα στο Πανησυχέ Στέρμα. Σε επιβράβευση της ευσεβίας και ενίσχυση της προς τον Πανάγιον Τάφο και την Αγιωτάτη Μητέρα των Εκκλησιών, ευλαβούς αυτού διαθέσεως. Της πίστωσης τούτο δέδοτο το Πατριαρχικόν τούτο επιβραβευτήριο γράμμα την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ την 13η μηνός Μαΐου του Δισχυριωστού 15ου Σωτηρίου έτους στο Ιερουσαλήμ ο Θεόφιλος. Συγχαρητήρια. Να καλώτατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρκος. Με την ευχή σας θα λειτουργήσουμε απόψε. Βεβαίως. Ελάτε. Και ποιος έχει, ποιος άλλος είναι. Η κυρία Μαρία Παρασκευή. Εδώ είναι η κυρία γραμματοκόρη του Γιώτα και ψυχομάνα από μένα. Α, ελάτε, ελάτε. Έχει από 19 ετών στα χέρια της. Και παραμένει κοντά μου. Είναι μια της Παναγίας. Ο οδηγός μου. Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια του Θεού, έχω πρόξει να επιδιώξω σε εμάς. Και σε πρόταση της δική μας συνόδου, απαιτήθη. Συντώ μονάχα το έλεος του Θεού, από πύρια που είναι ώστε βρίσκομαι πρώτων θρών της εξόδου, γι' αυτό ο πόθος με ένας και μοναδικός. Νέο το έλεος ενώπιον του Θεού, και παρακαλώ τον Θεό να με διατηρήσει με τέλος, με σώα στα σφρένας, για αυτό τις υπηρετούμενων, τα καμπρόνα της υπηρετών. Με συνεκίνηση η αγάπη σας. Πάντα αγαπούσα και αγαπώ ο Θεός του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, το οποίο επισκέπτουμε επί σειρά ετών, και εδώ ακριβώς την ιότητα επελέγραφη είναι η Βουλένη. Ο Μακαριστός Βενέδικτος του 1967 μας πραγματοσημαφόρησε εμένα, τον Χριστόδωρο και τον Αυρόσιο για τους τρεις μας. Και έχω την φωτογραφία αυτή, είναι ο θεκατέρωτέν του. Έτσι διατηρώ να νήσεις. Αγαπώ πάρα πολύ τον Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Στις στοχές μου ευχές δέμε στον Κύριο να το ενισχύει, να το διεφλάσει από τους πειρασμούς και τις περιπέτειες, τις δυσκολίες, να το ενισχύει πάντα στον αγώνα του, να είναι φως Χριστού μέσα στον δύσκολο αυτό κόσμο.
Και τώρα που είμαι απόμακρος, παρακολουθώ όλα τα αξιστικά γεγονότα. Παρακολουθώ όσο μπορώ και την πορεία του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Χαίρο, έχετε ανθρώπους ικανούς. Μου μεταφέρει και ποτέ ο Άγιος Δημητριάδος τη σκέψη του για τους ενίοτε αντιπροσώπους σας στα διάφορα συνέδρια και χαίρομαι πάρα πολύ και προσεύχομαι ο Κύριος ο Θεός να ευλογήσει το Πατριαρχείο να συνεχίσει την τόσο ωραία οικοδομητική και σωτήρια αποστολή του. Να δώσει υγεία και δύναμη στη μακαριότητά σας. Είστε ένας άνθρωπος αξίας, πράος, ειρηνικός, σας ήξερα προχειροδίτην, είχα πάντα καλή ιδέα, είστε ένας άνθρωπος που κοσμείτε τον θρόνο και προσέχω στον Κύριο, έχει πολλά έτη να επιμένετε το πίμνιον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και να κτηνοβολείτε, διότι όλοι προσβλέπουν στα Ιεροσόλυμα. Είναι η μύτη των εκκλησιών. Μπορεί να είναι τέταρτο στην σειρά, αλλά στις καρδιές είναι πρώτον. Όλοι τα Ιεροσόλυμα κοιτάμε, γιατί από τα Ιεροσόλυμα εμπνεύματα. Να θέλει λοιπόν ο Θεός υγεία και δύναμη, ώστε πολλά χρόνια να συνεχίσει να διακονείται. Να ενισχύει όλους τους αυχαιρείς, καλό και την αγιοταφική αδελφότητα, να μην προσδέουμε με σεβασμό και με αγάπη, να την βοηθάει να υπερπιτά εμπόδια και δυσκολίες και δει την δυσκολία της επανδρώσεως, να διατηρήσει ο Θεός των Πατριαρχείων ένα ακμή επί αιώνα σε αιώνα. Για συμμετέχεια μακαριότητα να δίνει υγεία και δύναμη, ώστε πολλά χρόνια να περιμένετε θεοφιλός όπως περιμένετε το παρέφο των Πατριαρχείων των Ιεροσολύμων. Σας είμαι απείρως ευγνώμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βασμό ήταν μικρά, επόμενος ο Κύριος σας δίνει δύναμη και πάλι στο Παναγίου Τάμπου να σας ενισχύει και το σώστε. Να συνεχίσετε κι εσείς να νοθετείτε και να ενισχύετε και να παραλυθείτε διψασμένες ψυχές, ειδικότερα σε αυτή τη σημερινή κρίση που διέρχεται ο λαϊκός χώρος και γενικότερα ο κόσμος. Και σήμερα είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από πνευματική ηγεσία, έχουν ανάγκη από πνευματικούς ανθρώπους, διότι εκεί πλέον προσβλέπουμε, εκεί ελπίζουν. Και πολλές φορές ένας απλός λόγος είναι υπέρα αρκετός για να ενισχύσει έναν άνθρωπο να του δώσει δύναμη και ελπίδα. Και εμείς το ζούμε αυτό καθημερινώς από την προσέλευση των προσφυγικών, οι οποίοι τους βλέπουμε πως έρχονται, βλέπουμε τα πρόσωπά τους και πιστοποιούμε και την αλλίωση η οποία επέρχεται κατά το προσκύνημά τους, ειδικότερα όταν συμμετέχουν και στις τελευταίες, που ξαφνικά η διπλά σας λέγω, μια αλλίωση σε επέρχεται, αυτή η αλλίωση και αυτή πόσες φορές οι εχθροί περίμεναν την κατάρρευση του θεσμού αυτού και ξαφνικά και περίμεναν την κατάρρευση. Έβλεπαν την ετέφραση αναγέννησή τους. Γιατί είναι αυτό που είπαμε και ακριβώς εδώ είναι τόπος παραμυθίας. Εμείς πολλές φορές είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε την αποστολή μας που δηλαδή τη σημασία της αποστολής που έχει για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για τους χριστιανούς, για όλο μόνο για τους μημετέρους ορθοδόξους ή για τους Έλληνες, αλλά και για τους μη χριστιανούς. Είναι φάρος εθνολογίας. Εκείνο που τονίζουμε πάντοτε εμείς σε όλους είναι το εξής, ότι λέγουμε ότι τα Πανάγια προσφυγήματα διευθυντάθησαν και διατηρήσαν χάρης στην παρουσία Ευρώπη των Ιεροσολυμίων στο Ρωμαίο. Εμείς είμαστε πρόσωποι του γέννου. Χάρης στο γεγονός ότι διατηρήθησαν ως πόλη λειτουργίας, αγιασμού και ευλογίας. Δεν είναι αρχαιολογική χώρα.
Εκδευθήκαμε στο 2015. Ήταν 13 Μαΐου, όταν ο μακαριστός γέροντας Μητροπολίτης πρώην Πειραιός, κύριος Καλίνικος, επισκέφθηκε για τελευταία φορά, όπως είχε την επιθυμία, όπως τον ακούσαμε να λέει, πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, να δει για μία ακόμα φορά την Αγία Γη. Εκείνο το πρωινό, στην αίθουσα του θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, έγινε δεκτός από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφελο, ο οποίος και τον τίμησε με τον Μεγαλόσταυρο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και μπορέσαμε κι εμείς να ακούσουμε ηχητικά αυτό το ιστορικό πλέον στιγμιότυπο. Ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού γέροντα Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλίνικου κάνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε όσα είπε την επομένη της κοιμήσεώς του ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής και διάδοχος του γέροντα στην Ηγουμενία, ο αγαπητός μας αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης, για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντα. Εγώ γεννήθηκα το 1967. Τον γνώρισα σε ηλικία 12 ετών και από τότε πήγα μαζί του. Δηλαδή βρέθηκα στο σύνδεσμο αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Έμεινε εκεί 6 χρόνια στο οικοτροφείο του μοναστηριού μας και αφού τελείωσα το λύκειο ήρθα εδώ στο μοναστήρι σε ηλικία 18 ετών. Αυτό η παρουσία του, βέβαια ξεκινώντας από τον πρώτο πνευματικό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, τον πατέρα Ευσέβιο, και αργότερα σιγά σιγά με την πνευματική καθοδήγηση του γέροντα, μπήκα εδώ στο μοναστήριο ως δόκιμος και μετά έγινε μοναχός, διάκονος και ιερέας. Αλλά σίγουρα η προσωπικότητά του πολύ δυνατή, όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον ζήσαμε από κοντά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε, όπως λέω και εγώ, τον ύπνο και τον ξύπνιο μας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητος, ένας άνθρωπος με δυνατή προσωπικότητα, μεγάλων οριζόντων, και ενώ ήταν έτσι βαθιά παραδοσιακός, ήταν πολύ καινοτόμος σε πολλές μεθόδους, και νομίζω ότι ένα από τα ιδιαίτερα χαρίσματά του, ίσως το σημαντικότερο θα έλεγα, ήταν ότι μάζεψε ανθρώπους με πολύ δυνατές προσωπικότητες και τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες μεταξύ τους. Ανάμεσά τους δηλαδή κανένας νομίζω δεν υπήρξε έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, είτε κάποιες ικανότητες που φαίνονταν είτε κάποιες ικανότητες που δεν φαίνονταν με τρόπο προφανή. Πάντως όλοι ήταν και είναι διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά και πάρα πολύ σημαντικοί όλοι. Είτε αυτοί που συνεχίζουν ακόμα την πορεία της Μονής εδώ, που ασκούνται εδώ, είτε οι πατέρες που βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ορθοδοξίας, και λέω σε άλλα μέρη της Ορθοδοξίας γιατί υπάρχουν πατέρες οι οποίοι διακονούν σε Μητροπόλεις όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν νομίζω ένα από τα χαρακτηριστικά του γέροντα. Δεν ισοπαίδωνε τις προσωπικότητες, δεν έβγαζε φωτοτυπίες χαρακτήρων, αλλά κρατούσε την ετερότητα ενός εκάστου, κάθε προσώπου, και την αξιοποιούσε με τον τρόπο που ο Θεός του ενέπνεε και προσπαθούσε να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της Εκκλησίας και την ωφέλεια του λαού του. Αυτό, την ωφέλεια του λαού του Θεού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αποδώσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς το γνωρίσαμε στο μοναστήρι, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ηγετική προσωπικότητα, για μας ήταν και θα είναι πάντα ο γέροντας, και δεν μπορούμε να έτσι φανταστούμε, να σκεφτούμε τον εαυτό μας χωρίς έτσι την υπερπατησιά. Πολλές φορές την καθημερινότητά μας, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, αντιδρούμε, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε, είναι τρόπος ο οποίος έχει νοτήσει από τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Η επιλογή ακόμα, αν θέλετε, των λέξεων ή στις ομιλίες ή στη συμπεριφορά ή στην εξομολόγηση είναι η τακτική και η περπατησιά που μας έχει επηρεάσει όλους, και βέβαια πάνω και πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο δώρο νομίζω που έκανε στην Εκκλησία ήταν και είναι η Πειραϊκή Εκκλησία. Με την έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος, του Πατρός Ιωνατίου, ο οποίος ήταν εκείνος
ο οποίος έβαλε την πρώτη φωτιά, η οποία μετά έγινε μεγάλη πυρκαγιά και πραγματικά συνεπήρε στο πέρασμα της πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανε σε εμάς, γιατί πραγματικά μας ξανάμαθε, όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία για την Πειραϊκή Εκκλησία, μας ξανάμαθε πάλι το Χριστό. Και βέβαια ξέρετε ότι αν το πέρασμα ενός ανθρώπου επηρεάζει κάποιους ανθρώπους, για φανταστείτε η Πειραϊκή Εκκλησία πόσους ανθρώπους έχει ωφελήσει σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να ωφελεί, και νομίζω ότι ωφέλει αυτό το ψυχό θα είναι ένα διαρκές μνημόσυνο και ένα μικρό κεράκι στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που άνοιξε το δρόμο. Νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, πρέπει να το αποδώσουμε ως το μεγαλύτερο, δεν ακούγεται καλά η λέξη κατόρθωμα, όχι, ούτε επίτευγμα, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά σαν τη μεγαλύτερη ίσως διακονία που προσέφερε στην Εκκλησία και για την ωφελιά μας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει έτσι. Ο Γέροντας αγαπούσε πολύ τους ιερείς, πάντοτε έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς τους ιερείς, χωρίς τους συνεργάτες. Ξέρετε ότι επένδυσε πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους, πάρα πολύ, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους κατοικητές. Από τον πρώτο καιρό έφτιαξε φυτώρια κατοικητικά, γιατί ακριβώς κατάλαβε ότι έτσι πρέπει να γίνει η αλλαγή. Επένδυσε στις κατασκηνώσεις, επένδυσε στη φιλανθρωπία και βέβαια, όπως είπαμε, και στην Πειραϊκή Εκκλησία. Όμως ο Γέροντας ήταν και ηγούμενος εδώ στο μοναστήρι, ρόλους που προσπαθούσε πολλές φορές με δυσκολία να το συμβιβάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην καθημερινότητά του υπήρξε και ένας σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος αγαπούσε πολύ τη μοναχική ζωή, μιλούσε πάντοτε με δέος για την αφιέρωση στο Θεό, για την, παρότι δεν καταφέρθηκε ποτέ εναντίον του γάμου, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο, αγκάλιαζε τα ανδρόγυνα, αγκάλιαζε τις οικογένειες, τα παιδιά τους, ευλογούσε τις οικογένειες, συμπαρίστε το κοντά τους στα προβλήματα της αγωνίας, αλλά αγαπούσε και πάρα πολύ τη μοναχική ζωή, και όταν έβλεπε σε ανθρώπους που ήθελαν να αφιερωθούν στο Θεό ήταν ιδιαίτερα έτσι στεργικός, γιατί καταλάβαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη κλίση και πρέπει ο ίδιος ο μοναχός, δεν ήταν φιλομόναχος, είτε ο μοναχός. Και αυτό από την πρώτη στιγμή έτσι που το ζήτησε, αναλάβει τη μοναχική ζωή, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Γέροντας έγινε μοναχός σε εποχές που δεν ήταν το κλίμα γενικά, δεν ευνοούσε πολύ το μοναχισμό. Και ήταν έτσι από τους πρώτους ο οποίος κατάλαβε ότι τελικά η επιστροφή στην παράδοση ήταν αυτό που θα έφερε τη μεγάλη αλλαγή μέσα στην Εκκλησία. Και ο ίδιος γι' αυτό έφτιαξε και το μοναστήρι και κατάλαβε ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να βγουν εργάτες, όπως έλεγε ο ίδιος, της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δομημένος πάνω στα μοναχικά πλαίσια, είχε διαβάσει πατέρες, είχε διαβάσει τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, ήξερε την ασκητική ζωή, ίδιος είχε εμπνευστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και στην καθημερινότητά του ήταν έτσι άνθρωπος ο οποίος κρατούσε, όπως έλεγε και ο ίδιος, και προσπαθούσε να μας το εμπνεύσει αυτό, και τις λεπτομέρειες, και όχι το σύνολο μόνο, αλλά και τις λεπτομέρειες αυτές, όπως έλεγε, που συνιστούν την τελειότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να το τονίσουμε. Βεβαίως το πρόγραμμα, ο ίδιος επένδυε πάρα πολύ στο πρόγραμμα της μονής, της ακολουθίας, ο ίδιος το φιλακόλουθος πολύ, αγαπούσε πολύ και ήταν έτσι και συγκλονιστικός ο τρόπος που λειτουργούσε, μια συγκλονιστική ιεροπρέπεια, δεν επέτρεπε αστεϊσμούς στο ιερό ή με κάποιους άλλους ιερείς, ήταν πάρα πολύ ιεροπρεπής στη λειτουργία του. Δεν είναι το αργός, είναι έτσι μεγαλειώδης, θα έλεγα, στις ακολουθίες. Ήταν έτσι αρχοντικός, μεγαλοπρεπής και αρχοντικός. Αλλά είναι αυτό και ταπεινός. Δεν έψαλε, δεν λειτουργούσε επιτηδευμένα. Ήταν ένας απλός λειτουργός, αλλά ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο, δηλαδή, όλη αυτή η ακολουθία μαγνήτησε της ψυχής σου, την ψυχή, δηλαδή τα μέσα της ψυχής. Μιλούσε για τη μοναχική ζωή,
αγαπούσε τη μοναχική ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν, πραγματικά αγάπησε την Εκκλησία και μας το έδειξε με πολλούς τρόπους. Κρατάω αυτό που πάντοτε έλεγε τον τελευταίο καιρό και σκέφτομαι πραγματικά ίσως να το βάλουμε, αν θέλετε, και στην εκεί στην ταφή, κάτω, στην πλάκα του τάφου που θα, θα γίνει στο μοναστήρι μας, είναι ότι αυτό που έλεγε πάντα, ότι ζητώ το έλεος του Θεού και καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βηματός του. Αυτό το οποίο μας το ενέπνευσε ειδικά τα τελευταία χρόνια και να μας πει τελικά ότι το κέντρο, πυρήνα τελικά της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Αυτό δηλαδή που ελκύει τη χάρη του Θεού και τον κάνει τον άνθρωπο να εξαρτάται από τον Θεό και να καταλαβαίνει πραγματικά και τις δυνάμεις του, την ανεπάρκειά του και να ζητάει συνεχώς το έλεος του Θεού. Αυτό τον κάνει επίοικη με τους άλλους και τελικά τον ταπεινώνει και του δίνει το έλεος του Θεού. Αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε όλοι. Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι τον γνώρισαν και όσοι ωφελήθηκαν και ωφελούνται ακόμα από το πέρασμα αυτού του ανθρώπου. Ακούσαμε τον ηγούμενο της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, τον αγαπητό μας αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση, σε όσα είπε μία μέρα μετά την κοίμηση του μακαριστού γέροντα Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου για το πρόσωπο του γέροντα. Ο μακαριστός κοιμήθηκε το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 στον Ιερονό της Αγίας Τριάδος, στον Πειραιά, εκεί όπου και ο ίδιος είχε ενθρονιστεί ως Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του. Εκ μέρους της νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός εκφώνησε έναν σύντομο και πολύ συγκινητικό επικίδιο λόγο η πρεσβυτέρα Βασιλική Τσουκάτου Κορονέου. Αυτόν τον συγκινητικό επικίδιο θα ακούσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως, φίλοι ακροατές. Αγαπημένα μας γέροντα, στέκομαι απέναντι σας εδώ σε μια θέση που έχουν πολλοί άλλοι προτεραιότητα να σταθούν αντί για μένα. Άνθρωποι που για χρόνια ολόκληρα σας διακόνησαν με σεβασμό και αγάπη μέχρι και το δύσκολο αποχωρισμό. Τι κι αν γεράσατε, τι κι αν ασθενήσατε, τώρα που βλέπετε πια τα πράγματα φωτεινά και καθαρά, δίχως καθρέφτες και ενίγματα, ξέρετε πως όλα αυτά τα αφοσιωμένα παιδιά σας δεν το καλοπιστεύουν ότι όντως αναχωρήσατε για την ευλογημένη πατρίδα. Μαζί κι εμείς, που μόνο ευεργετηθήκαμε, χωρίς να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε. Μα ποιος καλός πατέρας περιμένει ανταπόδοση? Έπρεπε να γίνουμε κι εμείς γονείς για να σας καταλάβουμε. Πάντα σας έκαιγαν τα παιδιά, οι νέοι. Κι έτσι μας κουβαλήσατε πάνω στο σταυρό σας από τότε που μας γνωρίσατε ως το τέλος. Με λόγια πατρικά, με αστεία, με αυστηρές ματιές και απρόσμενα μαλώματα. Ναι, και με όλους εκείνους τους κρυφούς μαρτυρικούς τρόπους που μόνο ο γονιός ξέρει να κουβαλά το σταυρό με γλυκά καρφιά τα ίδια τα παιδιά του. Στον Άμβωνα, στην Ενορία, στη φοιτητική εκκλησιαστική δράση, στην κατασκήνωση, στο Δεάκιο, στο ραδιοφωνικό, στο σύνδεσμο επιστημόνων, στο περιοδικό, στο βιβλιοπωλείο, στο σχολείο, αλλά και στην εκδρομή, στο γάμο, στην κουρά, στη χειροτονία, στη βάφτιση, στην κηδεία και μυστικά στα γόνατα. Ας μεγαλώσαμε, ας ασπρίσαμε, ας χτυπηθήκαμε από τη ζωή. Για σας ήμασταν πάντα εκείνα τα παιδιά που γνωρίσατε. Γιατί μας ξέρατε έναν έναν, τα ονόματά μας, τους γονείς μας, τι τάξη πηγαίναμε, τι σπουδάζαμε, ποιο κατηχητικό είχαμε κάθε χρονιά στην Ενορία,
ποιον διαλέξαμε για τέρι μας, όσα παιδιά κάνανε, τι φουρτούνες μας βρήκανε. Αυτό το μυστικό μοναδικό όνομα που έχει ο Χριστός για τον καθένα μας, πασχίσατε να το ξεκλειδώσετε με κάθε τρόπο. Δεν ήμασταν πλήθος για σας, αλλά πρόσωπα, μαζί και όλοι οι άλλοι, οι έξω από την πίμνη, που αγωνιούσατε πάντα πόσοι είναι και τι θα γίνω. Κι έτσι κάνατε την πίμνη σπίτι μας, όχι δεύτερο, αλλά πρώτο. Δυστυχισμένος ο άνθρωπος που δεν νιώθει όπου κι αν βρίσκεται πως πίσω του τον καρτερά ένα σπίτι. Εμείς το νιώθαμε. Ένα σπίτι, όλες οι ενορίες μαζί. Ας τσακωνόμασταν μεταξύ μας ποιος είχε καλύτερη χοροδία, ποιο λεβέντικο χορευτικό, ποιανού ο ύμνος κέρδισε στην κατασκήνωση και ποια ενορία πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Τα αδέλφια σκίζουνε βουνά για να ανταμωθούνε. Και από τότε που το σπίτι απόκτησε και ραδιοπομπό, τότε βάλαμε μέσα όλο τον κόσμο. Αυτόν τον βαρύ σταυρό με όλους μας επάνω, για τον Γολγοθά το κουβαλούσατε, είχε σαν τέλος την Ανάσταση. Εκείνο τον αναστημένο νικητή δείχνατε με λόγια και έργα. Και ήταν πολύ δύσκολο να σας αφήσουμε μόνο να κουβαλάτε. Ξεπετρώναν οι καρδιές και θέλαμε να βοηθήσουμε. Κι έτσι ο καθένας άκουγε στη φωνή του αναστημένου μια άλλη κλίση. Αυτή τη μοναδική που του τέριαζε. Ελάφρενε άραγε το βάρος σας. Αντί για άλλη απάντηση θα αποκρινόσασταν πάλι με του Χριστού τα λόγια. Ο γάρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Μα η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη σας ήταν η τελευταία. Μπορεί ο γονιός να γεννά, να μεγαλώνει και να διακονεί, μα τα παιδιά δεν είναι ποτέ δικά του. Είναι του Θεού. Αλίμονο αν το ξεχάσει. Τούτος ο θρόνος που τόσα χρόνια υπηρετήσατε έχει εδώ και αιώνες έναν και μοναδικό δεσπότη. Σ' αυτόν ανήκει. Σ' αυτόν το παραδώσατε. Και η μεγαλύτερη χαρά που ακούγαμε στη φωνή σας ήταν όταν μαθαίνατε πως δεν αφήσαμε απαράκλητο και δίχως συμπαράσταση εκείνον που κλήθηκε τώρα να πάρει τη σκυτάλη και να σταθεί στο μαρτυρικό τόπο και τύπο Χριστού. Ήσασταν ευτυχώς πολύ καλύτερος γονιός από εμάς, τα παιδιά σας. Αγαπημένοι μας γέροντε, εσείς που μας σηκώσατε θυσιαστικά σε αυτό τον κόσμο της Σαρακοστής, σας παρακαλούμε όπως παρακαλούν τα παιδιά, μια ευκαιρία ακόμα. Μη μας ξεχάσετε εκεί, στην Ανάσταση. Ακούσαμε τον επικίδιο λόγο που εκφώνησε εκ μέρους της νεολαίας του Πειραιά η πρεσβυτέρα Βασιλική Τσουκά του Κορονέου, την ώρα της εξοδίου ακολουθίας, την 3η-3 Μαρτίου 2020, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Ένα μικρό, ευλαβικό αφιέρωμα, στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου, κάναμε σήμερα. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Η μέρα μας ξεκίνησε. Πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Electronic Star. Εταιρεία επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών και κλιματιστικών μηχανημάτων. Έχετε βλάβει στο κλιματιστικό σας? Θέλετε να κάνετε την ετήσια συντήρηση? Οι τεχνικοί μας σας προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους. Μια αξιόπιστη λύση στη θέρμανση είναι το κλιματιστικό σας. Κάνοντας συντήρηση και χημικό καθαρισμό, επιτυγχάνετε σωστή λειτουργία, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, καθαρό αέρα, χωρίς νόσους, μικρόβια και μύκητες. Τηλεφωνήστε μας στο 210 86